con dos endocrinolerias. Και εδώ είμαστε στο βουνό Βαράσβα, ξεκινάμε να πάρουμε ένα βίντεο σιγά σιγά, να πάρουμε εδώ όλα αυτά τα παράλια του βουνού, για να δούμε τι παίζεται εδώ πέρα, εδώ στα χαμηλά. Από εδώ βλέπετε το κρυονέρι είναι εκεί κάτω. Και έρχεστε εδώ, μπορείτε να μπείτε μέσα στο νερό εδώ σιγά σιγά με τα ποδαράκια σας και να θαυμάσετε αυτό το ωραίο μέρος. Είναι ρηχά εδώ, γύρω ξεκινάει από 10 πόντους και φτάνει μέχρι ένα μέτρο εδώ πέρα. Εδώ τώρα που βρίσκομαι είναι γύρω στο ένα μέτρο. Και εκεί στην άκρη, στη ρίζα του βουνού, είναι περίπου 60 πόντους το νερό. Τώρα πάμε να πάρουμε το βιντεάκι μας. Το έχω περπατήσει εγώ αυτό το μέρος πιο παλιά. Εδώ έχουμε τις πέτρες που πέσανε πριν κάποια χρόνια, ίσως και αιώνες, ίσως και εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ βλέπετε είναι ρηχά, μπορείτε να περπατήσετε σιγά σιγά στη ρίζα του βουνού, να μπείτε μέχρι την κοιλιά σας, να βραχείτε δηλαδή και να περπατήσετε. Ωραία, κοιτάξτε τι ωραία που είναι, αμμουδιά εδώ. Μόνο που εδώ έχει κάποιες πηγές κάπου εδώ στη γωνία και βγάζει κρύο νερό. Είναι λίγο παγωμένο εδώ το νερό σε αυτό το σημείο, αλλά εντάξει. Να βλέπετε εδώ ακριβώς έχει μια πηγή και είναι και λίγο βαθουλό, βγάζει από μέσα πράγμα, πολύ νερό. Εδώ μια κρυφή παραλία όμορφη, κάπου κάπου έρχεται και κάνας και καμιά κυρία και κάνει λίγο γυμνισμό. Έχουμε και αυτά τα τυχερά, έχονται καμιά φορά ζευγάρια εδώ, κάνε το μπανάκι τους, άλλα κάνει γυμνισμό αναλόγως τα κέφια του καθενός. Μέχρι εδώ ερχόμαστε με τα πόδια και προχωράμε. Και εδώ μπαίνετε μέσα εκεί και περνάτε με τα ποδαράκια σας και πάτε στην άλλη την παραλία. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που είναι, πεντακάθαρα νερά. Εδώ είναι ζεστά τα νερά, δηλαδή κανονικά μπορείτε να κάνετε το μπανάκι σας άνετα εδώ μέσα. Αμμουδιά έχει παντού εδώ, μόνο εδώ στην άκρη είναι λίγες πέτρες. Με λίγη προσοχή έρχεστε εδώ πέρα και κάνετε το μπανάκι σας και μετά βγαίνετε εδώ έξω, κάθεστε και κάνετε την τρέλα σας όπως σας αρέσει. Λοιπόν, από εδώ και πέρα ξεκινάμε. Αυτή την περιοχή εδώ την έχω ονομάσει η παραλία τα Βραχάκια, γιατί εδώ μέσα είναι όλο πέτρες μεγάλες, έχουν πέσει πάνω από το βουνό σε κάποια σημεία εκεί πιο πέρα, μέχρι πέρα στην άκρη, έτσι είναι. Αλλά εδώ βλέπετε ρηχά, δηλαδή έρχεστε από το χωριό με τα πόδια σας μέχρι εδώ. Δεν χρειάζεται βάρκα, δεν χρειάζεται αυτοκίνητο. Λίγο όρεξη. Όρεξη να έχετε να ξεσκουριάσετε και να κάνετε τη ζωή σας πιο ευχάριστη. Εγώ εδώ το απολαμβάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η περιοχή. Και τώρα κουράστηκε και το χέρι μου, με ένα χέρι κάνω κουμπί και μετά άλλο κρατάω το κινητό. Τι να κάνω, δεν γίνεται αλλιώς. Να, εδώ λοιπόν έχουμε λίγες πετρούλες. Κοιτάξτε, μια θάλασσα πολύ ωραία. Τέλεια, γαλαζοπράσινο νερό.
Λοιπόν, κοιτάξτε, στην Ταϊλάνδη σας έφερα, σε τροπικά μέρη. Λοιπόν, εδώ είναι τα ελληνικά μέρη, τα όμορφα, τα οποία δεν τα έχει αναδείξει κανείς μέχρι τώρα. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας κατατοπίσει λιγάκι, να σας δείξει, γιατί μου αρέσει να δείχνω την ομορφιά της φύσης. Κοιτάξτε ένας βράχος. Εδώ κοιτάξτε βραχάκια. Εδώ μου αρέσει πολύ, εδώ πέρα εγώ έρχομαι και κάνω μπάνιο, γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η περιοχή. Κοιτάξτε, πεντακάθαρα νερά, γαλάζια, γαλαζοπράσινα, σμαράγδι σχέτο. Πάμε και παρακάτω. Εδώ που σας δείχνω αυτή την πέτρα, ακριβώς από πίσω, λίγο αριστερά εκεί, είναι μια πηγή, και που είναι αυτές οι πέτρες οι μεγάλες, έτσι ένα κυκλικό κάνουν. Έρχονται τα αγριοκάτσικα και πίνουν νερό κάθε πρωί. Μετά τις 10 τα βλέπω εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, προχωράμε. Όλο αυτό το μέρος μπορείτε να το περπατήσετε. Μόνο που πρέπει να βάλετε παπούτσια θαλάσσης, γιατί έχει αυτές τις πέτρες οι οποίες είναι λίγο κοφτερές. Δεν μπορείς να περπατήσεις άνετα, ξυπόλυτος. Τώρα εδώ μια σφίκα με γυροφέρνει. Αναθεμάτη εδώ που ήρθε. Ορίστε εδώ, τι ωραία είναι εδώ πέρα. Α, και το βουνό, να σας δείξω και λίγο άλλο τοπίο. Κοιτάξτε, υπέροχα. Έρχεσαι, κάνεις το μπάνιο σου, κάνεις την εξερεύνησή σου, και αν έχετε και κάμερα που μπορεί να βυθίζετε μέσα στο νερό, μπορείτε να κάνετε πολύ ωραία βίντεο μέσα στο νερό, να βλέπετε τους βράχους και να βγάζετε φωτογραφίες ή βίντεο. Είναι πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Εδώ. Έτσι είναι όλη αυτή η παραλία. Στην άκρη έχει τα βραχάκια του και μετά πεντακάθαρα νερά για τους τολμηρούς, για αυτούς που αγαπάνε τη φύση και τον έρωτα της θάλασσας. Λοιπόν, άτουσα. Α, εδώ, βράχη. Σήμερα η θάλασσα είναι κάλμα. Δεν βλέπω κυματισμό. Εντάξει, πάμε. Μ' άρεσε αυτή η ελαφριά τρικυμία. Δηλαδή, τι τρικυμία, κολοκύρια. Μια χαρά είναι. Εδώ με κάποιες βροχές πέσαν όλα αυτά κάτω. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι εδώ. Και πάμε εκεί. Θα σας πάω μέχρι εκεί στη ρίζα του βουνού. Εκεί θα τελειώσει το βίντεο. Α, και τα ψαράκια εδώ. Εδώ. Παραλία και εδώ, έτσι κρυφή παραλία, ωραία, όμορφη. Μπορείτε να έρθείτε εδώ, να ξαπλώσετε, και έχει και ψηλό χαλικάκι εκεί βλέπω. Μπορείτε να κάθετε και να κάνετε ένα πικνίκ πολύ όμορφο. Λοιπόν, εδώ τα βραχάκια συνεχίζουν. Δίνουν μια όμορφη νότα στον πίνακα ζωγραφικής της θάλασσας του Κρυονερίου. Και εδώ μπροστά μου ακριβώς έχω ένα μεγάλο βράχο. Λέω να πάω να το κοπανίσω, όχι, γιατί είχα δώσει με. Θα πάω δίπλα του, έτσι, να ρισκάρω λιγάκι, γιατί πάντα εμένα μου αρέσουν τα ρίσκα,
Και βγάζω και ωραία φωτογραφία. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Εδώ. Λοιπόν. Και άλλους βράχους εδώ. Νομίζω η παραλία τα Βραχάκια έχει την πιο κατάλληλη ονομασία που θα μπορούσε να δώσει κάποιος. Γι' αυτό την ονόμασα έτσι. Και από εδώ και πέρα κόβεται η παραλία εδώ στην άκρη που βλέπετε το χώμα. Εκεί στην άκρη δεν έχουν παραλία, έχουν το βουνό. Αυτή η μεριά από εδώ μέχρι εκεί την έχω ονομάσει ο κόλπος του τράγου. Έτσι το λέω, γιατί αυτός ο κόλπος εδώ, ο μικρούλης, δεν είναι κόλπος, έτσι μια γωνία είναι. Πέρυσι, πριν ένα χρόνο, που ήρθα για πρώτη φορά εδώ, εκεί στη ρίζα του βουνού, βρήκα έναν τράγο πνιγμένο, μεγάλος τράγος, με μεγάλα κέρατα, σαν γελάδι ήτανε το κεφάλι του. Έπεσε από εδώ πάνω και σκοτώθηκε. Τώρα πώς έπεσε και γιατί έπεσε δεν ξέρω. Ήταν και γέρος, μεγάλος, μπορεί και να αυτοκτόνησε, μπορεί και να γλίστησε. Πολλά, πολλά είναι τα μπορεί. Πάντως εγώ τον βρήκα εκεί στη ρίζα. Εκεί στη γωνία, στην άκρη του βουνού, εκεί που τελειώνει το βουνό. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ πέρα. Είπαμε, εδώ είναι η μεριά του τράγου, έτσι. Ο κόλπος του τράγου, έτσι τον λέω. Και έχει πεντακάθαρα νερά εδώ πέρα, όλη αυτή η περιοχή, κοιτάξτε. Τέλεια, μιλάμε. Σμαράγδι. Το σμαράγδι του κρυονερίου. Και της ετωλά Καρνανίας, μπορώ να πω. Πάμε τώρα εδώ στη ρίζα του βουνού να δούμε τι παίζεται. Έχω ξανάρθει εδώ, το έχω ζήσει αυτό το μέρος. Είναι πολύ όμορφο. Εκεί στη ρίζα από κάτω έχει αρκετά ψαράκια και έχει και μια σπηλιά μέσα εδώ, βαθιά όμως, πρέπει να μπεις από κάτω, αλλά εγώ δεν μπαίνω, δεν είμαι παλαβός ακόμα να μπω, γιατί εδώ η θάλασσα όταν έχει τρικυμία έχει σκάψει το βουνό από κάτω και έχει κάνει μια σπηλιά. Εκεί μέσα έχει διάφορα ψάρια, μπορεί να έχει και καμιά σμέρνα και λοιπά και λοιπά και άστα. Και μπορεί να φρακάρεις κιόλας εκεί μέσα, δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα. Κάτσε εδώ απ' έξω, κάνω τον πανάκι σου. Να και άλλη μια. Άλλο ένας μεγάλος βράχος εδώ. Εδώ μπορείς να κάτσεις απάνω στο βράχο όρθιος, να σε βγάλουν φωτογραφία. Τα κορίτσια ειδικά που αρέσουν αυτά τα πραγματάκια.